υπάρχει τώρα περιθώριο, είπαμε ότι δίνεται κατάθεση στην αστυνομία, καταγγελίες εκατέρωθεν. Να τα βρείτε, να λυθεί αυτή η παρεξήγηση. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ σοβαρά. Αν υπήρξαν έτσι χειροδικίες, οι καταγγελίες. Ποια είναι η συνέχεια για σας, θα περιμένετε την αστυνομία? Σίγουρα θα επιμένουμε και θα εκτιμήσουμε την οποιαδήποτε απόφαση, τη γρήγορη απόφαση, και θα ζητήσουμε και θα, τη γρήγορη απόφαση της αστυνομίας να τραβήσει το δρόμο της δικαιοσύνης το θέμα. Να. Δεν είναι αδιανόητο, εν ενέτη 2024 να χτυπάμε γυναίκες, Η γυναίκα μου αυτή τη στιγμή είναι με τον ύψος στο χέρι. Και στο για μας λέει ο κύριος Δαντρονίκου ότι λέμε παραμύθια της Χαλιμάς. Πήγαμε στο νοσοκομείο για να βάλουν στο χέρι, για να βάλουν στον ύψο ένα χέρι στο νοσοκομείο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Και γροθοκοπήθηκε από εμάς, λέει. Γροθοκοπήθηκε σημαίνει έπρεπε να ήταν και τα μάτια του και όλα ολόμαυρα. Στο πρωινό, που τον είδα, στο πρωινό του Αλφα, ήταν νορμάλ το πρόσωπο του ανθρώπου. Και μακάρι να μην έχει τίποτε ο άνθρωπος, για το όνομα του Θεού. Ναι, γενικά όμως δεν είναι θέμα γυναίκας ή άντρα, βεβαίως. Γενικά δεν χειροδικούμε. Πόσο μάλλον οι πολιτικοί που πρέπει να δείχνουν και παράδειγμα. Ναι, αλλά τώρα να δούμε, κύριε Κυριάκου, διότι ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει διαφορετικά. Η εικόνα είναι που εκπέμπεται σε κάθε περίπτωση. Θα αναμένουμε να κλείσω και εγώ όπως κλείνετε και εσείς. Κάνα τις καταθέσεις σας, να δούμε η αστυνομία τι λέει. Εύχομαι σύντομα, πριν τις εκλογές, να έχουμε και αυτή την εικόνα και να τελειώνει εδώ, κύριε Κυριάκου. Κλείνοντας, δεν είναι του χαρακτήρα μου και το απόδειξα πάρα πολλές φορές αυτά τα 12 χρόνια. Δεν είναι του χαρακτήρα μου ούτε ο καυγάς, ούτε οι διαμάχες, ούτε τίποτε. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Το βίντεο είναι ξεκάθαρο. Καθούμουν και απολάμβανε τον καφέ μου με τη σύζυγό μου και τον κουνιάδο μου και δεχτήκαμε επίθεση. Ευχαριστώ, κύριε Κυριάκου. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.